Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε καλέσει. Λοιπόν, το χρηματιστήριο δείχνει, κατά τη γνώμη μου, πάτη ταπεινή, δείχνει σταθερότητα και βλέπει ότι όποια κυβέρνηση και αν προκύψει πρέπει να συνεχίσει αυτό το κύκλο των μεταρρυθμίσεων. Εσείς τι λέτε μετά το χθεσινό νέο ρεκόρ που βρέθηκε η αγορά πλέον πίσω από την 1η Μαρτίου που είχαμε και εκείνο τραγικό συμβάν στα Τέμπη, κύριε Πετροπουλάκη? Νομίζω, επειδή τα έχουμε ξαναπεί κιόλας, ότι το χρηματιστήριο συνεχίζει την πορεία του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οπότε αυτό μας δείχνει ότι σίγουρα η κυβέρνηση που θα προκύψει, είτε είναι στην πρώτη ή μάλλον στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, θα είναι μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει το προηγούμενο έργο. Το έργο δηλαδή της ανάπτυξης και όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Και αυτό δείχνει το χρηματιστήριο, νομίζω. Είναι ξεκάθαρο. Τι μπορεί να αλλάξει στην ψυχολογία των επενδυτών, αν υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας ή πάμε σε περισσότερες από δύο εκλογικές αναμετρήσεις, πιστεύετε, κύριε Πετροπουλάκη? Εγώ βλέπω δύσκολα κάτι να αλλάξει, γιατί ξέρω ότι η αγορά δεν κάνει εύκολα λάθος. Οπότε έχω την αίσθηση ότι θέλουμε, δεν θέλουμε, εδώ που έχει φτάσει η χώρα, όπου σε λίγο, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, πάμε για την επενδυτική βαθμίδα. Ναι. Είναι κάτι το οποίο έρχεται πάρα πολύ σύντομα. Και όλα τα νέα που υπάρχουν και τα στοιχεία που βλέπουμε ότι έχουμε μια ανάπτυξη που πάει για το 2,5% πολύ υψηλότερη από την Ευρώπη. Εγώ κοιτάω και τα θεμελιώδη μεγέθη, δηλαδή κοιτάω τα αποτελέσματα των εταιριών, τα οποία βλέπουμε τι προοπτικές υπάρχουν και τι αποτελέσματα έχουν φέρει. Δύσκολα βλέπω ότι θα πάμε πίσω. Αυτή είναι η άποψή μου. Βέβαια, στη γειτονική Τουρκία πέσανε οι δημοσκόποι έξω. Η αγορά και των ομολόγων και της λίρας και του χρηματιστηρίου δέχτηκε κραδασμούς. Πιστεύω δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση με την Τουρκία. Καμία σχέση. Εμείς έχουμε περάσει και μια κρίση και πιστεύω ρημάσαμε, κύριε Πετροπουλάκη, έτσι δεν είναι? Έχουμε περάσει μια κρίση και τώρα πάμε σε κανονικότητα. Πιστεύω ότι κανένα κόμμα, τουλάχιστον από τα ευρωπαϊκά κόμματα που αυτά θα κυβερνήσουν, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, οποιοδήποτε, αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό θα δείτε όλοι πλέον μιλάνε οι πάντες ότι είμαστε ξεκάθαρα στην Ευρώπη και είμαστε μαζί με την Ευρώπη και πάμε με την Ευρώπη. Οπότε δεν έχουμε καμία σύγκριση με το τι γίνεται στην Τουρκία. Ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, με την τελευταία του συνέντευξη χθες στην Αυτεμπορική, εδώ στην τηλεόραση, έχει δώσει 6 συνεντεύξεις μετά τις 7 Απριλίου, χτυπώντας για μένα σήμαντρο για το θέμα των τρεχουσώστων αλλαγών της οικονομίας και ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Γιατί πιστεύετε έχει κάνει αυτό το επικοινωνιακό μπαράζ ο κύριος Τουρνάρας το τελευταίο διάστημα? Γιατί αυτή είναι η δουλειά του και αυτό πρέπει να κάνει και πρέπει να χτυπάει το καμπανάκι. Είναι επόπτης, πρέπει να το κάνει γιατί δεν σηκώνει να κάνουμε λάθη. Και πρέπει αυτό να μας το υπενθυμίζει και πολύ καλά κάνει. Δεν υπάρχει χρόνος καθυστερήσεων και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ξέρουμε όλοι. Προφανώς το να πας σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση δεν είναι και κάτι θετικό και να μην προκύπτει σταθερή κυβέρνηση. Ναι, οπότε καλά κάνει και το ότι κανένας δεν θέλει να γίνει κάτι τέτοιο. Που δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αυτό το ακόμη και να γίνει. Ναι. Πείτε μου. Εγώ πιστεύω ότι ακόμη και να. Γιατί με ρωτήσατε πριν να πάμε σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος ότι όσες αναμετρήσεις και να γίνουν θα προκύψει σταθερή κυβέρνηση. Δεν γίνεται αλλιώς και δεν γίνεται να πάει η χώρα πίσω. Ναι. Οπότε ο διοικητής καλά κάνει και τα λέει, πρέπει να τα λέει, επαναλαμβάνω, αυτή είναι η δουλειά του. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε τέτοιο θέμα. Αυτό το μπαράζ των εκθέσεων των ξένων οίκων τα τελευταία 24 ώρα πώς το βλέπετε, που λένε για τις ελληνικές τράπεζες, που λένε για το χρηματιστήριο, που λένε για αυτό το φαινόμενο της ελληνικής οικονομίας που πραγματικά πέρασε από συμπληγάδες, κύριε Πετροπουλάκη, και τώρα φαίνεται ότι έχει μπει σε μια πιο ήρεμη κατάσταση? Επειδή έκανε μια διακοπή, προφανώς μου είπατε για την κρίση της. Για τις εκθέσεις των ξένων οίκων, ναι, για τον παράζ των ξένων οίκων που βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα, για τις ελληνικές τράπεζες, για την ελληνική οικονομία. Εκθιάζουν πραγματικά την προσπάθεια που έχει κάνει η Ελλάδα και που βρίσκεται, λένε, σε καλό δρόμο. Μα νομίζω ότι δικαίως το κάνουν, γιατί όλοι μας βλέπουμε τα νούμερα.
Να, τώρα ετοιμαζόμαστε για πρώτη φορά. Όλα αυτά είναι σημάδια ότι κάτι έχει αλλάξει. Ας πούμε, ετοιμάζεται να μπει το αεροδρόμιο, σωστά? Ναι. Ξέρετε πόσο καιρό έχουμε να δούμε τέτοια σοβαρή εισαγωγή στο χρηματιστήριο? Μπορεί να έχουν περάσει και 10 χρόνια. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι τα πράγματα αλλάζουν. Η ανεργία έχει πάει πάνω από το... Δηλαδή και τα μάκρο και τα μίκρο και όλα δείχνουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν μας αγαπήσανε οι ξένοι ξαφνικά. Και παραλαμβάνω, η χώρα μετά τις εκλογές πάει σε επενδυτική βαθμίδα, δηλαδή σε κανονικότητα. Οπότε είναι λογικό όλα αυτά να συμβαίνουν. Έχουμε 2023, δεν έχουμε 2008. Μάλιστα. Την εικόνα των ελληνικών επιχειρήσεων, τα αποτελέσματα του 2022 και τα πρώτα που έρχονται τώρα με το πρώτο τρίμηνο. Σήμερα μάλιστα είναι η σειρά της Eurobank, χθες ήταν η Aegean, ήταν ο Φουρλής. Πώς τα βλέπετε, κύριε Πετροπουλάκη? Τα βλέπω πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι αυτό το λένε όλοι οι αναλυτές, και οι δικοί μας αναλυτές και όλοι. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλη βελτίωση, υπάρχει μπροστά, βλέπετε συγχωνεύσεις, εξαγορές. Στην αγορά υπάρχει κινητικότητα και έχουν και πολλά πράγματα να υλοποιήσουν στην πορεία. Να θυμίσω ότι, ας πούμε, ο κλάδος της πληροφορικής, τα έχουμε ξαναπεί, είναι 6 δις ψηφιοποίηση. Mm. Όλα αυτά τα έργα θα πρέπει να, πώς το λένε, να απορροφηθούν και να γίνουν. Mm. Και βέβαια πιστεύω ότι γίνονται στον κλάδο της ενέργειας. Mm-hmm. Οπότε τα αποτελέσματα είναι και αυτά που έχουμε δει και του πρώτου τριμήνου είναι πάρα πολύ καλά. Μάλιστα.